Σήμερα ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε την προσπάθεια του κυρίου Βλαχονικολού. Η προσπάθεια αυτή είναι πολύ καλή, είναι μια προσφορά ζωής στον συνάνθρωπο. Πρέπει όλοι να τη στηρίξουμε και όλοι να την ακολουθήσουμε. Σήμερα είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το χώρο και βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος δίνοντας 10 λεπτά από το χρόνο του και προσφέροντας ζωή. Σήμερα με χαρά διενεργούμε τη δεύτερη αιμοδοσία αγάπης εδώ εντός του καταστήματος Κόσμος, επί της οδού Ιατροπούλου και πλατείας Βασιλέως Γεωργίου. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς. Πέρσι η πρότασή μας εισακούστηκε και ο κ. Αδαμόπουλος την αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Συμφωνήσαμε ότι αυτή η γιορτή ουσιαστικά θα πρέπει να γίνει θεσμός, ούτως ώστε κάθε χρόνο, έστω και μία φορά το χρόνο, να γνωρίζει ο κόσμος ότι μπορεί να βρίσκει στο κέντρο της Καλαμάτας, εδώ στην πλατεία, ένα σημείο για να δώσει αίμα. Γενικότερα, η κίνηση είναι αυξημένη σε σχέση με την πρώτη φορά. Μπορώ να πω ότι υπάρχει και κόσμος στην αναμονή για να δώσει αίμα. Τους ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά τον Ερυθρό Σταυρό που είναι παρόν εδώ μαζί μας και παρέχει τις υπηρεσίες του. Επίσης, θα ήθελα να κάνω γνωστό ότι το καφέ Ντέλι προσφέρει φρέσκο χυμό, ο οποίος στίβεται αυτή τη στιγμή εντός του καταστήματος, καθώς και το εργαστήρι Χριστόπουλος, μπάρες ενέργειας σε όσους γίνονται εθελοντές αιμοδότες. Όπως και πέρυσι, φέτος βρισκόμαστε στα καταστήματα Κόσμος, στην πλατεία της Καλαμάτας. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε πέρυσι, μετά την επιτυχία την περσινή, συνεχίζεται και φέτος. Φέτος, όπως ακούσατε και από τον κύριο Βλαχονικολό, έχουν προσέλθει περισσότεροι αιμοδότες. Πολλοί συμπολίτες μας ενημερώνονται και γράφονται και στην παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Είναι μια κίνηση αυτές τις μέρες αγάπης, που πιστεί στα κελεύσματα της χριστιανικής διδασκαλίας, το αγαπάτε αλλήλους, βρίσκει πραγματική ανταπόκριση στο υπέρτατο αγαθό, στην ανθρωπιά, στον αλτρουισμό και γίνεται στην πραγματικότητα το αγάπα των πλησίων σου ως εαυτόν. Όταν τα όπλα της ιατρικής σιγήσουν, δεν μένει τίποτα άλλο παρά μόνο ο ανθρώπινος παράγων. Η ανθρωπιά και η αγάπη για να μπορέσουμε να σώσουμε έναν άνθρωπο. Εξηγούμε στους συμπολίτες μας ποια είναι η διαδικασία της δωρεάς, πόσο απλή είναι, δεν έχει κανένα απολύτως κίνδυνο για τον δότη και πόσο σημαντική είναι για έναν λήπτη που είναι ουσιαστικά η τελευταία του ελπίδα να παραμείνει ζωντανός. Γι' αυτό και το μήνυμα είναι «Χάρη σε ζωή». Να ευχαριστήσω και πάλι τον Κώστα τον Βλαχονικολό και όλη την οικογένεια που έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια της δωρεάς μυελού των οστών. Μας βοηθούν, γίνονται κοινωνοί του μηνύματος και τους ευχαριστώ και πάλι. Αποφάσισα να έρθω στα καταστήματα Κόσμος για να δώσω μυελό των οστών, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι τόσο σπάνιο να βρεθεί δότης. Άρα άλλος ένας σίγουρα είναι σημαντικό να υπάρχει. Γιατί το επέλεξες? Επειδή είναι πολύ σπάνιο να βρεθεί δότης και να είναι συμβατός τόσο πολύ όσο χρειάζεται. Άρα όσο περισσότερο είναι τόσο καλύτερα, πιστεύω. Άρα... Τι έχεις να πεις για αυτούς που θέλουν, αλλά κάτι τους εμποδίζει? Για όσους δεν θέλουν ή τους εμποδίζει κάτι, δεν είναι κάτι επίπονο, απλά λίγο σ' άλλο παίρνουν και αν χρειαστεί δεν είναι απαραίτητο να γίνει, δεν θα γίνει σε απαραίτητα. Σε ρωτάνε, το αποφασίζεις μετά αφού βρεθεί και αν βρεθεί ποτέ. Άρα ελάτε και κάντε το.